Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες και τη Μαρία Αρώνη για να δούμε, Μαρία, αν θα καταφέρουν να καταλήξουν σήμερα σε ένα κοινό συμπέρασμα οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το μεταναστευτικό εδώ και πάνω από 2,5 ώρες, Εύα. Το κλίμα έχει αλλάξει. Είναι η πρώτη φορά που σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών συζητούνται σκληρά μέτρα, καινοτόμες λύσεις για τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών, ακόμα και σε τρίτες χώρες. Ένα θέμα το οποίο ήταν ταμπού μέχρι πρότινος για χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Και όμως αυτή τη φορά γίνεται συζήτηση. Σήμερα το πρωί, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται και προς την Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Άγκυρας του 2016. Τώρα να πούμε ότι όλη η συζήτηση γίνεται στη σκιά του πολέμου στον Λίβανο, που έχει ήδη εκτοπίσει πάνω από 1 εκατομμύριο Σύριους πρόσφυγες, και υπάρχει ανησυχία εδώ ότι κάποιοι θα μετακινηθούν προς την Ευρώπη. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, στη συνάντηση που συμμετείχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μια συνάντηση που συγκάλεσε η Ιταλία, η Ολλανδία και η Δανία, και συμμετείχαν συνολικά ηγέτες 11 χωρών, μεταξύ τους η Κύπρος, η Αυστρία και η Πολωνία. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκε ο πόλεμος στο Λίβανο και υπήρχε μια ιδέα που είχε στο τραπέζι να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες σε κάποια μέρη της Συρίας, ώστε θελουσίως να επιστρέφουν κάποιοι Σύριοι πίσω στα σπίτια τους, πάντα σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα επιστροφής παράτυπων μεταναστών, διχάζει πολύ τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία ακόμα για αυτό το ζήτημα. Πάντως, η πρόεδρος της Κομισιόν έχει πει ότι είναι διατεθειμένη να εξετάσει μια πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας επιστροφών, ώστε να γίνονται πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα οι απελάσεις όσων δεν δικαιούνται άσυλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαφωνίες είναι τόσο μεγάλες που δεν είναι βέβαιο ότι θα υιοθετηθούν συμπεράσματα στο θέμα της μετανάστευσης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Αρώνη. Για οτιδήποτε νεότερο θα σε βρούμε και στη συνέχεια.